Να επιστρέψουμε στην κακοκαιρία και στον Βάη Οσύρο, να δούμε τις εξελίξεις. Βάη. Λοιπόν, το μόνο που μπορέσαμε να διασταυρώσουμε μέχρι στιγμής, πέρα από τη μαρτυρία του συναδέλφου, βέβαια, του Γρηγόρη του Μπάκα, είναι ότι όντως μια γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από την Αμαρουσίου Χαλανδρίου 52, από το σημείο δηλαδή όπου ήταν εγκλωβισμένο το αυτοκίνητο. Μεταφέρθηκε λοιπόν μια 30χρονη γυναίκα, περίπου 30 χρονών, στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, δεν μπόρεσαν να μας πούν από το ΕΚΑΒ σε τι κατάσταση είναι η γυναίκα αυτή. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την ίδια. Δεν ξέρουμε αν όντως έχει. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Γρηγόρη Μπάκα. Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν από το νοσοκομείο να μάθουμε σε τι κατάσταση μεταφέρθηκε αυτή η άτυχη γυναίκα από την Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Μάλιστα. Βάει, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Και κύριε, ξαναπάμε στον Γρηγόρη Μπάκα που βρίσκεται στο Χολαργό, στο σημείο όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του έχει χάσει τη ζωή της μια 30χρονη γυναίκα. Πνίγηκε μέσα στο αυτοκίνητό της. Γρηγόρη Μπάκα. Είναι 27 χρονών, Ελένη. Είμαστε στο Μαρούσι. Μόλις τώρα μιλούσα με τα παιδιά. Τα ανήλικα, τα παιδιά που ήρθαν εδώ για να τη βοηθήσουν, να ανοίξουν την πόρτα για να δουν αν είναι καλά, γιατί δεν ήταν εκλογισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό της. Είπαν ότι όλο το περιστατικό έγινε πριν από μία μισή ώρα. Προσπάθησαν τα ίδια τα παιδιά να τραβήξουν το αυτοκίνητο, να σπρώξουν το αυτοκίνητο, να φύγουν από τα νερά. Και όταν έδωσαν στο αυτοκίνητο της άτυχης κοπέλας, άνοιξαν την πόρτα και διαπίστωσαν ότι ήταν νεκροί. Τώρα, τρεις συνάδελφοί της που έχουν έρθει από τη δουλειά ενημερώθηκαν πριν από 5 λεπτά από το νοσοκομείο ότι έχει αφήσει τη τελευταία της πνοή. Μόλις τώρα ήρθε όχημα της αστυνομίας στο περιστατικό για να δούμε τι έχει γίνει και πώς συνέβη το συγκεκριμένο. Αλλά όπως μας είπαν εδώ τα παιδιά που πλημμύρισαν το αυτοκίνητό της, προσπάθησε να μιλήσει η κοπέλα. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, Γρηγόρη Μπάκα. Βάη Οσύρο, επιβεβαιώνει η αστυνομία την είδηση. Δυστυχώς και το νοσοκομείο επιβεβαιώνει την είδηση. Η αστυνομία ακόμα δεν έχει ενημέρωση άμεση για το τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, μιλήσαμε με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Πράγματι, μεταφέρθηκε μια 23χρονη κοπέλα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Είναι νεκρή. Δεν φαίνεται να είναι από πνιγμό. Μάλλον έπαθε κάποια ανακοπή ή κάτι σχετικό πάντως που τη έριξε τη ζωή. Ήταν εγκλωβισμένη. Αυτό που είπε νωρίτερα ο Γρηγόρης Μπάκας, ότι έπαθε κρίση πανικού. Ήταν εγκλωβισμένη μέσα σε ένα μικρό αυτοκινητάκι το οποίο ήταν μέσα στα νερά, εγκλωβισμένο. Αυτή την ώρα θα πάει, νομίζω μεταβαίνει και η ιατροδικαστής στο νοσοκομείο για να κάνει την πρώτη εξέταση για να δούμε τα αίτια του θανάτου αυτής της κοπελίτσας. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα θύμα, μια νεαρή γυναίκα από την Σφοδρή, από την ισχυρή καταιγίδα την πρωινή που έπλεξε την Αττική. Βάη Οσύρο, ευχαριστώ πολύ.